άφιξη Ολυμπιακής φλόγας. Με κάθε μεγαλοπρέπεια και με πλήθος κόσμου υποδέχτηκε η Ξάνθη τη Δευτέρα το πρωί την Ολυμπιακή Φλόγα, στην οποία επέδωσε τιμές αρχηγού κράτους. Η παραλαβή της φλόγας από το πρώτο λαμπάδι δρόμο έγινε στην είσοδο της πόλης και κατέληξε στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, όπου άναψε και η κεντρική εστία. Υποδεχόμαστε με τιμές αρχηγού κράτους, με συγκίνηση και υπερηφάνεια, το ιερό σύμβολο του ελληνισμού και της ανθρωπότητας, της ευγενούς άμυγας, της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, της ολυμπιακής ιδέας και του ΕΦ αγωνίζεστε. Η διέλευση της φλόγας από την Ξάνθη μας στο μακρινό ταξίδι όπου θα αγκαλιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα αποτελεί ιδιαίτερη χαρά, αλλά πάνω απ' όλα τιμή. Τιμούμε και δείχνουμε το δέοντα σεβασμό στους προγόνους μας που εμπνεύστηκαν και γέννησαν τους Ολυμπιακούς αγώνες και τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Στέλνουμε από εδώ, από την Ξάνθη, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα μας είναι μια υπερήφανη και αξιοπρεπής χώρα που ξέρει να παλεύει και να ξεπερνά τις δυσκολίες και τα όποια εμπόδια. Η Ολυμπιακή Φλόγα, με τον ισχυρό συμβολισμό που περικλεί από τις μπορεί και πρέπει να αποτελέσει για όλους μας και ιδιαίτερα για την πατρίδα μας σύμβολο αναγέννησης, μπορεί επίσης να εμπνεύσει μέσα από τις μεγάλες αξίες που μεταφέρει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι οποίες είμαι βέβαιος, όπως και εσείς είστε βέβαιοι, ότι μπορούν να δώσουν και τις σωστές κατευθύνσεις αλλά και τις λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα και εμάς. Από την πλευρά του, ο κύριος Γιάννης Καράς, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφού αναφέρθηκε στο μήνυμα της Ολυμπιακής Φλόγας, τόνισε ότι η συμμετοχή του κόσμου στην ταλετή υποδοχής της φλόγας δικαίωσε την επιλογή της Ολυμπιακής Επιτροπής να είναι η Ξάνθη ένας από τους σταθμούς του ταξιδιού. Κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκατε στην τιμή που κάναμε να δούμε στην πόλη σας. Πραγματικά κάναμε μια καλή επιλογή. Τα αποδεικνύετε εσείς και ο κόσμος που έχει μαζευτεί σήμερα εδώ. Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυτό που κάνει τη δικιά μας αποζημίωση. Το ενδιαφέρον το δικό μας και το ενδιαφέρον και η εισήγηση που θα κάνουμε και στην Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι σε επόμενη απεδομία να ξανάρθει από τον τόπο σας γιατί το αξίζεται. Τέλος, ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, ο κύριος Μάρκο Ελίας, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα υπερήφανος που εκπροσωπεί τη χώρα του, η οποία είναι η πρώτη της Νότιας Αμερικής που φιλοξενεί τους αγώνες. Ακόμη αναφέρθηκε στη θερμή υποδοχή που γίνεται στην Ολυμπιακή Φλόγα από όπου και αν περνά από την Ελλάδα, η οποία μεταφέρει, όπως είπε, το μήνυμα της ειρήνης που είναι όσο ποτέ επίκαιρο στις μέρες μας.